Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λακουφέτο. Σήμερα θα κάνουμε μία πολύχρωμη τούρτα με κρέπες και πάμε να σας δείξουμε τι θα χρειαστούμε. 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 1 λίτρο γάλα, 8 αυγά, 1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού σπιτική υγρή βανίλια, και θα χρειαστούμε και χρώμα ζαχαροπλαστικής. Εδώ έχω τώρα εγώ κίτρινο, πράσινο, λιλά, κόκκινο και μπλε. Το μείγμα για τις κρέπες είναι πανεύκολο. Θα βάλουμε όλα μας τα υλικά μέσα στο μπολ και θα το βάλω στη μηχανή να χτυπηθούν. Και αυτή η συνταγή είναι και η βασική συνταγή για κρέπες. Δηλαδή όποιος θέλει και βασική συνταγή για κρέπες είναι αυτή η δικιά μου συνταγή. Θα βάλω τώρα το αλεύρι, ζάχαρη, τα αυγά, εδώ μέσα βάζω και το γάλα. Ένα κουταλάκι κοφτό του γλυκού, είπαμε, αλάτι και τη βανίλια. Και αυτά τώρα πάνε στη μηχανή. Και αφού χτυπήσαμε το μείγμα μας, είναι έτοιμο, θα το βάλω σε 6 μπολάκια. Θα βάλω τώρα για να τα βάψουμε, δηλαδή να βάλουμε το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Βάψαμε τώρα σε αυτά τα χρώματα που θέλουμε τη ζύμη μας. Εσείς φυσικά μπορείτε να βάλετε και ό,τι χρώμα θέλετε ή να βάλετε ακόμη πιο πολλά ή να το κάνετε και με πιο λίγα χρώματα. Αυτό το αφήνω πάνω σας. Και πάμε τώρα να τις ψήσουμε. Έχω ανάψει την εστία σε μέτρια φωτιά και τώρα παίρνω λίγο λάδι και με ένα πινέλο θα βάλω ίσα ίσα, δεν θέλω να πάρα πολύ λάδι, ίσα δηλαδή λίγο να είναι κάτω στο τηγάνι μας. Και βάζω τώρα το μείγμα και θα ψήσω έτσι την πρώτη κρέπα. Και τώρα πάμε να σας δείξω τι θα χρειαστούμε για την κρέμα. Χρειαζόμαστε μόνο λίγα υλικά. Θέλουμε 500 γραμμάρια μασκαρπόνε, μπορείτε να πάρετε και κρέμα τυρίς τύπου Φιλαδέλφια, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, αυτή την έχω χτυπήσει ήδη στη μηχανή να φρατέψει, και 200 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη. Και ένα κουταλάκι του γλυκού θα βάλω κι εγώ υγρή βανίλια. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά μαζί. Είναι πανεύκολη αυτή η κρέμα. Και εδώ μέσα θα βάλω τη ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού, είπαμε, υγρή βανίλια, και θα βάλουμε και τη σαντιγή μας.
τα ανακατεύουν πολύ καλά και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Και πάμε να κάνουμε τώρα τη τούρτα μας. Δηλαδή, πήρα εδώ πέρα ένα πιάτο ή θα πάρετε πιατέλα ή όπου θέλετε να τοποθετήσετε τέλος πάντων τη τούρτα και θα πάρω και ένα δαχτυλίδι ζαχαροπλαστικής. Το έχω βάλει στα 22 εκατοστά, να είναι το μέγεθος. Και θα κόψουμε πρώτα, γιατί η κρέπα μας, βέβαια μπορείτε να κάνετε και μια μεγάλη τούρτα, αλλά επειδή τριγύρω οι άκρες συνήθως είναι πιο ξερές και δεν είναι τόσο ωραίες, θα τις κόψω εγώ. Όμως είπα, μπορείτε όμως να τη χρησιμοποιήσετε και έτσι όπως είναι την κρέπα, απλά εγώ θα την κάνω λίγο πιο μικρή την τούρτα αυτήν. Παίρνω μία-μία τώρα την κρέπα μου, βάζω σε μία μεγαλύτερη πιατέλα ή όπως εγώ εδώ σε ένα ίσιο ταψάκι. Παίρνω εδώ πέρα τώρα για βοήθημα το δαχτυλίδι και πατάω. Και είναι ουσιαστικά σαν ένα, λειτουργεί σαν ένα κουπάκ τώρα αυτό. Και το πρώτο που θα κάνω είναι, θα κόψω πρώτα όλες τις κρέπες μου σε αυτό το μέγεθος που θέλω. Έχω κόψει όλες τις κρέπες μου. Παίρνω το πιάτο μου, βάζω εδώ πάνω το δαχτυλίδι και ξεκινώ και βάζω την πρώτη κρέπα. Και βάζω μία στρώση, όχι πάρα πολύ, θα βάλω μία στρώση λεπτή από τη κρέμα μου. Και έτσι θα συνεχίσω μέχρι την τελευταία κρέπα. Η τούρτα μας τώρα θα πάει για μία ώρα μέσα στο ψυγείο για να σφίξει. Μετά από μία ώρα μέσα στο ψυγείο, τώρα το έχω βγάλει. Θα βγάλουμε και το δαχτυλίδι μας. Και επειδή είναι έχει πολύ ζέστη σήμερα και γενικά έχει πολύ ζέστη, την υπόλοιπη την κρέμα την έχω βάλει σε ένα τάπερ και την έχω βάλει και αυτή μαζί μέσα στο ψυγείο. Βάλουμε. Και ήδη κιόλας μοιάζει καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραία. Αν δείτε, φαίνονται ωραία και όλα τα χρώματα. Είχα βάλει, να πω κάτι ακόμα στα χρώματα, είχα βάλει μοβ, πρώτα, κάτω δηλαδή, μετά μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και στο πάνω μέρος το κόκκινο. Έτσι το έχω κάνει εγώ τώρα. Με την υπόλοιπη την κρέμα, δηλαδή, θα καλύψω τώρα την τούρτα. Και γίνεται και μία τούρτα έκπληξη. Δηλαδή μέσα, δηλαδή θα την καλύψουμε εντελώς άσπρη και μέσα δεν φαίνεται τι έχει, μέχρι φυσικά που θα την κόψατε. Αφού έχω καλύψει τη τούρτα μου μαζί με την υπόλοιπη την κρέμα, αυτό που κάνω είναι θα την ντύσω μαζί με τρούφα πολύχρωμη. Βέβαια μπορείτε να την αφήσετε και σκέτη ή να την καλύψετε ακόμα και με Smarties ή ό,τι άλλο πολύχρωμο θέλετε εσείς από χρώματα. Εγώ αυτά τα έχω κάνει σπιτικά, τις τρούφες, τις πολύχρωμες, θα το βρείτε σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Φυσικά μπορείτε να πάρετε και τα αγοραστά. Αυτό και αυτό γίνεται. Πάνω σε αυτή η τρούφα είναι σπιτική. Τώρα παίρνω και θα την καλύψω παντού, δηλαδή ακόμα και τα τυχώματα.
να την κόψουμε, να δούμε και πώς μοιάζει από μέσα. Κόβεται πάντως πολύ εύκολα. Και νομίζω μοιάζει πάρα πολύ καταπληκτική. Είναι πανεύκολη, όπως σας έχω δείξει. Και όχι μόνο για κάθε παιδικό πάρτι, αλλά και έτσι αν το κάνετε, θα εντυπωσιάσετε πραγματικά. Εύχομαι να σας άρεσε η ιδέα και η συνταγή που θα σας δώσω, να τη δοκιμάσετε. Κάνε τη συνταγή, γιατί το μπορείς και εσύ.